Εισερχόμεθα τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τελευταία υποσύζηση επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 20 από 9/9/2010 του βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κυρίου Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την παραγωγή αυτοκινήτων στη Μακεδονία. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, κύριε Βαλιώτη, και μακάρι να το επιτύχουμε. Λοιπόν, αναλυτικά η ερώτηση του κύριου Βαλιώτη σχετικά με την παραγωγή αυτοκινήτων στην Μακεδονία έχει ως εξής. Έχω δείξει κατ' επανάληψη στη Βουλή και με επίκαιρη ερώτησή μου το ζήτημα της επανέναρξης παραγωγής αυτοκινήτων από την βιομηχανία Πόνη στην Μακεδονία. Έχω καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας τον φάκελο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αυτή βιομηχανία, η δραστηριοποίηση της οποίας θα μπορούσε να δημιουργήσει αμέσως και εμέσως 12.000 θέσεις εργασίας στη Μακεδονία και την Θράκη. Τα σχέδια του νέου ελληνικού αυτοκινήτου είναι έτοιμα, κινητήρες είναι διαθέσιμοι, αλλά τίποτε δεν φαίνεται να κινητοποιεί την κυβέρνηση ώστε να υποβοηθήσει την επανέναρξη παραγωγής ενός νέου σύγχρονου οχήματος από ελληνικά χέρια, το οποίο θα είναι προσιτό σε όλους τους Έλληνες, καθώς η τιμή του θα είναι γύρω στα 5.500 ευρώ. Κατόπιν τούτου ερωτάστε, ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα κάνει το Υπουργείο σας ώστε να αρθεί το αδιέξοδο. Ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κύριος Παναγιώτης Ρήγας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, είναι κοινή αγωνία, πιστεύω, όλων μας να υπάρξουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και να ενεργοποιηθούν όλοι οι παράγοντες που θα επανακυνηγήσουν την ελληνική οικονομία, θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες. Αναφέρεστε σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά μια βιομηχανία η οποία δεν βρίσκεται σε λειτουργία, για την οποία ερωτάτε ποια είναι η ευαισθητοποίηση και οι ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση. Όπως και εσείς τα γνωρίζετε, για να ενισχυθεί μια επενδυτική δραστηριότητα θα πρέπει να έχει υποβληθεί συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, είτε στον αναπτυξιακό νόμο, είτε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας. Και παρόλη την αναζήτηση που έγινε και από τις υπηρεσίες, δεν φαίνεται πουθενά η συγκεκριμένη βιομηχανία, δεν φαίνεται δηλαδή μέσα από το ολοκληρωμένο περιφερειακό σύστημα ιδιωτικών επενδύσεων, να έχει κατατεθεί κάποιος φάκελος. Να έχει είτε απορριφθεί, είτε να βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή, με άλλο τρόπο, να υπάρξει στήριξη σε μία επιχείρηση η οποία για να ενισχυθεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει σήμερα η ελληνική πολιτεία. Και αυτά, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος βέβαια έχει ανασταλεί να ισχύει από τις 31/1/2010 και είναι προς συζήτηση και ψήφιση ο νέος αναπτυξιακός νόμος, είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας και είναι και ορισμένα προγράμματα, επιμέρους προγράμματα, τα οποία ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Στην ερώτησή σας αναφέρεστε και σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν την λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Μέσα από την τοποθέτησή σας θα ήθελα και εγώ να ακούσω γιατί πρόκειται, για να μπορέσουμε ίσως να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο είναι το ζήτημα που βάζετε, πώς θα μπορούσε πιθανόν το αρμόδιο Υπουργείο να δραστηριοποιηθεί και με ποιο τρόπο. Όμως, έτσι όπως περιγράφεται το πρόβλημα που το εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία, δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω και πάλι, σε εξέλιξη κανένα αίτημα για να μπορέσει το Υπουργείο να ασχοληθεί για την εξέτασή του και την αντιμετώπιση του. Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζετε ότι
η κουβέντα για το αν μία επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο είναι όχι μόνο φιλοσοφική, αλλά και πολύ συγκεκριμένη και πραγματική. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με τα οποία ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ένα επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στον αναπτυξιακό νόμο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ο αναπτυξιακός νόμος επιδοτούσε επενδύσεις οι οποίες αφορούσαν το σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας και μεταποιητικές επιχειρήσεις, επομένως και την αυτοκινητοβιομηχανία. Αν λοιπόν η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε καταθέσει αίτημα ένταξης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, προφανώς με βάση τα κριτήρια του συγκεκριμένου νόμου θα είχε εξεταστεί. Θα παρακαλούσα λοιπόν να τοποθετείτε λίγο πιο συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε πιο ολοκληρωμένα στο θέμα που βάζετε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Κωνσταντίνος Ευαλιώτης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, σιδεροκέφαλος. Έχουμε συνυπάρξει 3 χρόνια, νομίζω η πρώτη φορά που απαντάτε σε επίκαιρη ερώτηση, καλορίζικος λοιπόν. Έχουμε συνυπάρξει 3 χρόνια στην ίδια αίθουσα. Σας γνωρίζω από τον αγώνα που έχετε κάνει στην εξεταστική της Siemens που είμαστε μαζί. Και αισιοδοξώ ότι από τη στιγμή που θα ασχοληθείτε εσείς ως Τάκης Ρήγας με αυτό το θέμα θα λυθεί. Πρέπει να σας πω ότι οι πάντες σχεδόν έχουν κινητοποιηθεί και ευαισθητοποιηθεί για το θέμα της επανέρεξης της παραγωγής αυτοκινήτων στη Μακεδονία από την ιστορική βιομηχανία Πόνη. Γνωρίζουμε όλοι τα οχήματα, τα ιδιωτικά αλλά και του στρατού, με τα οποία είχε εφοδιάσει η Πόνη, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα σε ελληνικούς δρόμους. Σχεδόν 100.000 αυτοκίνητα έφεραν ένα βουνό συνάλλαγμα από την Ελλάδα όταν γινόντουσαν εξαγωγές αυτών των αυτοκινήτων. Όλοι έχουν κινητοποιηθεί πλην της ράθυμης ελληνικής κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι είχε κάνει εκπομπή στο Άλτερο ο κύριος Αυτιάς. Στο Μέγα έχει κάνει αφιέρωμα. Διακεκριμένοι δημοσιογράφοι όπως ο κύριος Νέστορας Δημαράς στο ραδιόφωνο του Αντένα έχει κάνει κατ' επανάληψη εκπομπές. Κορυφαίοι οδηγοί αγώνων όπως οι πρωταθλητές, ο Στράτος ο Φωτεινέλης, ο Νίκος ο Τσάδαρης, ο Κώστας ο Τουρναβίτης έχουν κάνει εκπομπές τηλεοπτικού σταθμού που εργάζονται για την Πόνη. Μέχρι και ο Ινδός κρίσος της αυτοκινητομηχανίας, ο Ράταν Τάτα, αυτός που έχει αγοράσει την Jaguar και τη Land Rover, αυτός λοιπόν εξέφρασε την απορία του στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, πρόκειται για τον κύριο Κοντογούρη, ο οποίος παράγει επί δεκαετίες οχήματα στην Ελλάδα, ήδη από τη δεκαετία του 50, εξέφρασε την απορία του για ποιον λόγο δεν ξεκινάει η παραγωγή αυτοκινήτων με σύγχρονο κινητήρα της Kia. Προσέξτε, έχει υπάρξει αυτοκίνητο, ο φάκελος είναι κατατεθειμένος υπόψη της κυρίας Κατσέλη από μένα τον Ιανουάριο, τον έχω στείλει στο γραφείο της κυρίας Κατσέλη. Το αυτοκίνητο έχει ένα τέλειο και αεροδυναμικό σχήμα και χρησιμοποιεί κινητήρες Kia. Ήδη γίνανε οι δοκιμές στη Μακεδονία και μάλιστα τις δοκιμές έκανε ο πρωταθλητής στον ασφάλτινο ράλι, ο Κώστας ο Τουρναβίτης. Αυτό λοιπόν το αυτοκίνητο με το οποίο όλοι ασχολούνται, ακόμα και οι Αιγύπτιοι ζήτησαν τη μεταφορά του εργοστασίου από τη Μακεδονία στην Αίγυπτο για να αρχίσει εκεί η παραγωγή του νέου Super Pony. Όλοι ασχολούνται λοιπόν, εκτός από την ελληνική κυβέρνηση ως τώρα. Αλλεπάλληλες είναι οι γραπτές και επίκαιρες ερωτήσεις που έχω κάνει στη Βουλή. Όπως είπα, πλήρης φάκελος έχει δοθεί για την Πόνη στο Υπουργείο. Ο Υφυπουργός ο κ. Αρναουτάκης ήρθε και απάντησε σε επίκαιρη ερώτησή μου. Ο ιδιοκτήτης της Πόνη έστειλε επιστολή στην κυρία Κατσέλη και στον κύριο Προβόπουλο. Φίλο δεν κουνήθηκε. Μόνο ωραία λόγια ακούστηκαν μέσα στη Βουλή. Αισιοδοξία. Ακούμε ότι υπήρξε αυτός ο έντονος διάλογος στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις επενδύσεις. Ποιος είναι αρμόδιος για τις επενδύσεις, πώς θα έρθουν οι επενδύσεις. Ακούμε για 5, 10, 20 δις επενδύσεις. Και εδώ είναι έτοιμος ο άνθρωπος να αρχίσει την παραγωγή. Ουδής επικοινωνία από το Υπουργείο σας. Δεν φέρετε εσείς προσωπικά την ευθύνη. Είπα ότι αισιοδοξώ ότι τώρα που ασχολείστε θα υπάρξει κίνηση για μια επένδυση που θα δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας, γιατί θα φτιάχνονται τζάμια στις Σέρες, τσιμούχες στο Κιλκής, ψυγεία στην Κατερίνη, πατάκια στη Δράμα και ούτω καθεξής. Για αυτό το αυτοκίνητο που θα έχει και περιφερειακές βιομηχανίες οι οποίες θα παράγουν για να συνεισφέρουν στην παραγωγή αυτού του αυτοκίνητου. Όλα αυτά παρόλες, επαναλαμβάνω, τις επιστολές του επενδυτή στην κυρία Κατσέλη και στον κύριο Προβόπουλο. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μου πείτε, για αυτό το αυτοκίνητο το οποίο θα κάνει 5.500 ευρώ, τη στιγμή που εισάγουμε 15.000 γιοταχή και βαρέα φορτηγά από την Τουρκία, για αυτό το αυτοκίνητο θα επικοινωνήσουν με τον υποψήφιο επενδυτή οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας, ώστε να αρχίσει επιτέλους να κινείται το θέμα της παραγωγής αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας. Κύριε συνάδελφε, καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πράγματι άκουσα με ενδιαφέρον
την περιγραφή του προβλήματος, όμως εξακολουθώ να έχω απορίες σχετικά με το ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να επενδύσει. Κανένας δεν αμφισβητεί το δαιμόνιο το επιχειρηματικό των Ελλήνων και κανένας δεν έχει αντίρρηση και για τις προθέσεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Η κυβέρνηση εν προκειμένου εμποδίζει τον επιχειρηματία με την έννοια ότι δεν τον διευκολύνει γραφειοκρατικά, αν πρόκειται περί αυτού, να δούμε με ποιο τρόπο ίσως θα αρθούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια για να ξεκινήσει η επιχείρηση. Δεύτερον, εάν δεν υπάρχουν τέτοια γραφειοκρατικά εμπόδια, το άλλο ζήτημα που θα μπορούσε να υπάρχει είναι αν θα μπορούσε ο συγκεκριμένος να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ή σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό μέσο. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ καλά κάνατε εσείς που το φέρατε το φάκελο στο Υπουργείο, όμως η διαδικασία υπαγωγής των επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο είναι συγκεκριμένη. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, με την διαδικασία που προβλέπεται, θα μπορούσε να έχει καταθέσει τον φάκελο, το επενδυτικό του σχέδιο, για να εξεταστεί και να δούμε αν θα μπορούσε να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Εάν υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα, πράγματι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, να επικοινωνήσουμε μαζί του, να δούμε τελικά τι είναι αυτό που, εν πάση περιπτώσει, τον εμποδίζει και αν πρόκειται για μια βιώσιμη επένδυση, τόσο το καλύτερο για την οικονομία μας, τόσο το καλύτερο για τη χώρα μας και τόσο το καλύτερο και για τους ανέργους που πιθανόν να βρουν δουλειά, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο τον επιχειρηματία. Άρα λοιπόν, εάν το ζήτημα είναι να εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον ενίσχυσης της προσπάθειας, με την έννοια ότι το κράτος προφανώς όχι μόνο απέδωσε στο συγκεκριμένο, αλλά και κάθε επιχειρηματία πρέπει να τον διευκολύνει να μην του βάζει γραφειοκρατικά εμπόδια, είναι σίγουρο ότι πρέπει να ενδιαφερθούμε. Όμως σας λέω και πάλι, εάν δεν συμβαίνουν όλα αυτά, η διαδικασία ενίσχυσης μιας επένδυσης στο μεταποιητικό τομέα και μάλιστα αυτοκινητοβιομηχανίας γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους, οι οποίοι πρέπει να είναι ήδη γνωστοί στο συγκεκριμένο επιχειρηματία και δεν έχει παρά ερχόμενος σε επαφή με τις υπηρεσίες αλλά και με το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου να πάρει όλες εκείνες τις απαντήσεις αλλά και τις αρρωγές και τις διευκολύνσεις που χρειάζεται, προκειμένου μια τόσο σημαντική όπως τη γράφεται επένδυση να αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι βιώσιμη και να τη στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Σας ευχαριστώ.